Μία νίκη σε ένα ντέρμπι, την επιζητούσατε μετά τις δύο ήττες από Κεραυνό και ΑΕΚ. Πείτε μας τα συναισθήματά σας από το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, θέλαμε την νίκη οπωσδήποτε σήμερα, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους, για ψυχολογικούς λόγους και για βαθμολογικούς λόγους και για τον τρόπο που χάσαμε τα δύο ντέρμπι. Η ομάδα το πρώτο ημίχρονο μπήκε πολύ νοθρά, ειδικότερα στην άμυνα. Κάτι που το οποίο άλλαξε στο δεύτερο μήχρονο ευτυχώς για μας και η διαφορά πήγε εκεί που πήγε και τελείωσε το παιχνίδι. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ΑΠΟΕΛ φέτος είναι το transition game, το γρήγορο παιχνίδι στην επίθεση, και το είδαμε να βγαίνει σε αρκετά σημεία του αγώνα σήμερα. Ναι, το κάτι το οποίο μας ανησύχησε στα τρία ντέρπι που είχαμε, δεν ξέρω αν ήταν επειδή ήταν τα τρία ντέρπι, ήταν το εύκολο λάθος που κάναμε μερικές φορές στο εφνιδιασμό και το κάναμε και στα τρία παιχνίδια, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Πρέπει να δούμε πιο ξεκάθαρες επιλογές. Όντως το παιχνίδι μας βασίζεται πολύ στο επιθετικό και αμυντικό transition. Η ομάδα είναι φρέσκα, είναι νέα και θέλουμε να τρέξουμε το γήπεδο και θέλουμε να παίξουμε κατά μήκος του γήπεδου, γιατί είναι και ωραίο ελκυστικό μπάσκετ, αλλά άμα είσαι και αποτελεσματικός, μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Μετά από αυτά τα τρία συνεχόμενα ντέρμπι ακολουθούν κάποια παιχνίδια με ομάδες οι οποίες είναι σίγουρα για το δεύτερο γκρουπ χαμηλότερης δυναμικότητας από τις ομάδες που αντιμετωπίσετε μέχρι τώρα. Πώς θα τα εκμεταλλευτείτε αυτά τα παιχνίδια? Με τον ίδιο τρόπο. Πραγματικά εμείς δεν έχουμε πολυτέλεια. Σας είπα, το λέω συνέχεια, όχι εσάς. Απλά το λέω συνέχεια. Τα παιδιά εδώ αυτά ψήνονται ακόμη. Ναι, μεν είμαστε καινούργια ομάδα, είμαστε νεανική ομάδα. Θέλουμε και μέσα από αυτά τα παιχνίδια αποκτήσουμε εμπειρίες, ούτως ώστε να μας δώσουν γερές βάσεις να πάμε στα play-offs με καλύτερες εμπειρίες, καλύτερες εικόνες και να έχουμε έναν ανταγωνιστικό ρόλο πλέον και στα play-offs. Αυτός είναι ο στόχος μας και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα παιχνίδια αυτά, τα βλέπουμε, γιατί πραγματικά έτσι όπως έγινε το πρωτάθλημα, με οποιαδήποτε ομάδα και να είσαι, με ένα μικρό τραυματισμό, με ένα οτιδήποτε, οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει και να χάσει εντός και εκτός. Οπότε εμείς τα παιχνίδια τα βλέπουμε έτσι εντελώς ξεχωριστά και θέλουμε να παίρνουμε στοιχεία από κάθε παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.